Τζένι μου, γιατί πιστεύεις ότι κάποιοι σου έβαλαν τέσσερα και γιατί πιστεύεις ότι κάποιοι σου έβαλαν τρία, τι δεν είδανε στην εικόνα σου? Δεν είδανε την προσωπικότητά μου, τη δουλειά μου, το mix and match. Κάτι δεν είδαν. Να ακούσουμε. Σπύρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ το... Πώς θα το πω τώρα, να το ερμηνεύσω. Μου αρέσει αυτό που βλέπω, αλλά έχω μεικτά συναισθήματα, δεν ξέρω. Για πες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Μπράβο σου για τη δημιουργικότητα και με τα λουλούδια και τα λοιπά. Αυτό. Δεν το καταλαβαίνει. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λίγο, ναι. Όχι αστείο. Όχι αστείο. Προ Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σου φαίνεται λίγο κάτι με το οποίο αν έβλεπε έτσι έναν άνθρωπο έξω, θα τον κοίταγε περίεργα. Καλά, για έξω δεν είναι σίγουρα. Εγώ νομίζω γιατί γίνεσαι έτσι. Γιατί έξω. Δεν είναι για έξω. Δεν είναι σίγουρα για έξω. Ναι, γιατί πε μου, γιατί δεν είναι για έξω. Θεωρεί ότι θα βγει με αυτό εννοείται, έξω. Ναι. Ωραία. Αν το θεωρεί εσύ, οκ. Okay. Υπάρχει κάποιο νόμο που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω έτσι έξω. Είπα εγώ ότι υπάρχει νόμο. Εγώ μιλάω για μένα. Εγώ δεν θα έβγαινα με αυτό το καπέλο έξω. Αν εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσες να βγεις με αυτό το καπέλο έξω για ποτό ή βόλτα ή οτιδήποτε, μπράβο. Το concept με το actuals. Ναι. Α. Όχι, τώρα είπες να βγω έξω. Δεν είπες για το concept. Εσύ είπες, θεωρώ ότι δεν βγαίνει κανείς έτσι έξω. Ναι. Ναι, δεν έχει να κάνει κάτι με το concept. Και μου είπες ότι θα έβγαινα έξω. Ναι, εγώ θα έβγαινα έτσι έξω. Ναι, αυτό σχολίασα, όχι για το concept τώρα.